πριν από λίγο, Όλγα, εκδόθηκε η σχετική εγκύκλειος από το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία αναφέρει σε πρώτη φάση ότι θα πρέπει να χαρακτηριστεί το 10% του προσωπικού αναοργανισμού σε 151 οργανισμούς, με προτεραιότητα σε όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δηλαδή να μπορούν να φύγουν με μειωμένη σύνταξη και σε αυτή περιλαμβάνονται κυρίω υποχρεωτική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απόφοιτη δηλαδή, υπάλληλοι, μια διαδικασία άλλωστε που προβλέπεται για όσου θα υπαχθούν στην εργασιακή εφεδρεία. Τώρα, όπω αναφέρει η εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, αν δεν καλυφθεί το ποσοστό αυτό, δηλαδή το 10%, θα πρέπει από τι διοικήσει των 151 οργανισμών να συμπληρωθεί με εργαζόμενου δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα διοικητικού και γραμματεί, οι οποίοι αυτή τη φορά θα αξιολογηθούν από το ΑΣΕΠ και ελάχιστοι από αυτού θα μεταταχθούν, ενώ οι υπόλοιποι θα έχουν δικαίωμα σε συμβάσει ορισμένων χρόνου, όπω αναφέρεται στην εφεδρεία, μερική απασχόληση ενώ οι υπόλοιποι θα απολυθούν. Τώρα, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να στείλουν στο Υπουργείο Οικονομικών οι ειδικήσει των οργανισμών μέχρι τι 26 Σεπτεμβρίου. Ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια δεύτερη φάση αξιολόγηση που θα αφορά πλέον όλου του υπαλλήλου των 151 αυτών οργανισμών που απασχολούν περίπου 40.000 προσωπικό. Όσοι οργανισμοί αναφέρονται στην Αγκύκλιο έχουν πάνω από 100 εργαζόμενου, το υπόλοιπο των εργαζομένων, αφαιρώντα δηλαδή το 10% που όπω είπαμε θα προηγηθεί, θα μπουν σε διαδικασία αξιολόγηση με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων. Υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Τώρα, η όλη διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο σε δύο μήνε. Που σημαίνει ότι μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα υπάρξει και άλλο ποσοστό πλεονάζοντο προσωπικού που θα βγει στην Εργασιακή Εφεδρεία με αξιολόγηση και πάλι μέσω του ΑΣΕΠ για μετάταξη ή απόλυση ή να έχουν την επιλογή να καταλαμβάνουν θέσει συμβασιούχων ορισμένου χρόνου ημερικής απασχόληση. Τώρα, να αναφέρουμε όλο το όλα εγχείρημα και... δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε δύο μήνε. Το εγχείρημα θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλο Νοεμβρίου. Μάλιστα. Να αναφέρουμε όλα όμω ποιε είναι αυτέ οι δημόσιε επιχειρήσει και οργανισμοί που περιλαμβάνονται στη σχετική λίστα. Πρόκειται για τη ΔΕΗ, τα ελληνικά πετρέλαια, εταιρείε ίδρυυση και αποχέτευση Αθηνών και Θεσσαλονίκη, οι οργανισμοί λιμένο πυρεό και Θεσσαλονίκη, ο ΟΠΑΠ, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η Αγροτική Τράπεζα, ο ΣΕ, η Τρένος, τα ελληνικά η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων, η ΕΡΤ, το κτηματολόγιο, ο Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών, ο ΕΛΓΑ, πολλοί οργανισμοί λιμένο, ο ΠΚΠ και άλλοι μικρότεροι οργανισμοί. Από του επικεφαλεί των οργανισμών ζητούνται από το Υπουργείο Οικονομικών στοιχεία για του υπαλλήλου. Όπω η ημερομηνία γέννηση, τα έτη προπηρεσία, η κατηγορία εκπαίδευση, αν είναι ορισμένο ή αορίστου χρόνου, η ειδικότητα, αν γνωρίζουν ξένε γλώσσε ή ηλεκτρονικού υπολογιστέ, τα υποδέματά του καθώ και ο μισθό του και τέλο το συνολικό κόστο μισθοδοσία για τον οργανισμό έτσι ώστε να βγάλουν το Λεωνάζουν προσωπικό.